Είμαστε μια πενταμελής ομάδα μαθητών της 6ης τάξης Δημοτικού και ζούμε στην πόλη του Πειραιά. Εμπνευστήκαμε από τις εφευρέσεις του Αρχιμίδη και του Νταβίντσι για να κατασκευάσουμε ένα ρομποτικό όχημα και να αντιμετωπίσουμε ένα οικολογικό πρόβλημα της περιοχής μας. Καθημερινά αντικρίζουμε στο λιμάνι εικόνες πλοίων που όσο είναι δεμένα μέχρι να πραγματοποιήσουν το επόμενο δρομολόγιο τους, εκπέμπουν από τα φουγάρα τους τεράστιες ποσότητες μαύρου καπνού. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία των μηχανών τους που λειτουργούν με μαζούτ ή ντίζελ για να παράγουν την απαραίτητη ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών ή μηχανημάτων τους, για παράδειγμα φώτα, ψυγεία, ηλεκτροκινητήρες κτλ. Σκεφτήκαμε ότι κάτι τέτοιο επιβαρύνει πολύ το περιβάλλον και προβληματιστήκαμε αν θα μπορούσε να αλλάξει. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη μείωσης του επίπεδου ατμοσφαιρικών ρήπων προερχόμενων από τα πλοία και προχώρησε στη δημιουργία οδηγιών που αφορούν τη λειτουργία των πλοίων όσο αυτά είναι δεμένα στο λιμάνι. Πιο συγκεκριμένα, όσο τα πλοία είναι δεμένα στο λιμάνι, θα πρέπει να σταματούν τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανών τους και να λαμβάνουν την απαραίτητη για τη λειτουργία τους ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά. Η ηλεκτροδότησή τους θα γίνεται από ειδικές εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν σε κατάλληλους χώρους του λιμανιού και θα παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο. Ήδη το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε κάποια λιμάνια. Έτσι, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα ρομποτικό όχημα, μια σύγχρονη αρπάγη πλοίων, χρησιμοποιώντας τουβλάκι και υλικά Lego που θα παρέχει στο πλοίο τα καλώδια λήψης ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά. Το ονομάσαμε EcoBot. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά, ένα καλοκαιρινό πρωινό, το 2025. Το κρουαζιερόπλοιο Astroship έπιασε στην προβλήτα 3. Οι μηχανές του πλοίου πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν όσο το κρουαζιερόπλοιο είναι στο λιμάνι και για τις απαραίτητες λειτουργίες του θα πάρει ρεύμα από την ξηρά. Ο αξιωματικός μηχανής ζητά μέσα από το ειδικό πρόγραμμα να γίνει τροφοδοσία του πλοίου με ρεύμα από το λιμάνι. Το EcoBot θα ξεδιπλωθεί και θα ξεκινήσει να βρει τη θύρα για να δώσει τα καλώδια τροφοδοσίας. Όταν έρθει η ώρα το Astroship να αναγορήσει για άλλο λιμάνι, ο αξιωματικός του μηχανής ζητά την απομάκρυνση των καλωδίων και του EcoBot. Το EcoBot διπλώνει και επιστρέφει στη θέση του. Η κατασκευή μας αποτελείται από έναν ρομποτικό βραχιόνα που θυμίζει την αρπάγη του Αρχιμίδη. Αν και δεν έχουν διασωθεί σχέδια για την αρπάγη, σύμφωνα με μαρτυρίες, η αρπάγη ήταν μια πολιορκητική μηχανή που χρησιμοποιήθηκε τον πόλεμο των Σιρακουσών. Φαίνεται να ήταν μια κατασκευή που θυμίζει τους γερανούς που χρησιμοποιούνται για την εκφόρτωση των πλοίων στο λιμάνι. Ο μοχλός που ήταν κρυμμένο στα τείχη διέθετε ένα γάντζο κρεμασμένο με αλυσίδα από το άκρο του, την σιδηρά χείρα. Σήκωνε τις βαριές πεντήρες και στη συνέχεια τις άφηνε να γκρεμιστούν στα βράχια. Η λειτουργία του στηριζόταν στη θεωρία των μοχλών. Ο ρομποτικός βραχιόνας του EcoBot αποτελείται από σύστημα μοχλών με διαφορετικά μήκη, όπως και η αρπάγη αναδιπλώνεται και ανοιξώνει τα καλώδια λήψης ηλεκτρικής ενέργειας ξηράς σε κατάλληλο ύψος ώστε να οδηγηθούν στη θύρα υποδοχής του πλοίου. Στη βάση του βραχίωνα τοποθετήσαμε μηχανισμό που αποτελείται από ατέρμονα κοχλία που συνδέεται άμεσα με έναν κινητήρα, καθώς και συστήματα οδοντοτών και κονικών τροχών. Με τον μηχανισμό αυτό, η μεγαλύτερη άρθρωση του βραχίωνα έχει την απαραίτητη δύναμη για να σηκωθεί. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, ο βραχίωνα σηκώνεται από την αρχική οριζόντια θέση του μέχρι να έρθει κάθετα, ενώ ταυτόχρονα σε άλλο σημείο περιστρέφεται ένα καρούλι που βοηθάει το καλώδιο να ξετυλιχθεί. Για να αναδιπλωθεί ο βραχίωνας και να βρεθεί στην οριζόντια θέση, τοποθετήσαμε στη βάση του έναν δεύτερο κινητήρα, που συνδέεται με έναν γραμμικό ενεργοποιητή, ο οποίος στο εσωτερικό του διαθέτει έναν ατέρμονα κοχλία. Ο ρομποτικός μας βραχίωνας είναι τοποθετημένος πάνω σε μια βάση όχημα, ώστε να κινείται κατά μήκος λιμανιού, μέχρι να βρει την κατάλληλη θύρα τροφοδοσίας του πλοίου.
Η βάση όχημα θυμίζει το όρμα του Νταβίντσι. Το όρμα του Νταβίντσι διέθετε ένα σύστημα τροχών που επέτρεπε την ταυτόχρονη κίνηση δύο τροχών από ένα σημείο ελέγχου και παροχής ενέργειας. Η βάση όχημα διαθέτει τέσσερις ρόδες. Οι δύο από αυτές κινούνται ταυτόχρονα με τη βοήθεια ενός μόνο κινητήρα, ενώ οι άλλες δύο κινούνται με τριβή. Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος σε αυτό το σημείο της βάσης. Διαθέτει ένα μεγάλο διπλό κονικό γρανάζι που με τη σειρά του συνδέεται με ένα σύστημα γρανάζιών που αποτελείται από κονικούς τροχούς διαφορετικών διαστάσεων και άξονες ώστε η κίνηση να μεταδοθεί ταυτόχρονα στις δύο ρόδες. Το σύστημα αναπτύσσεται στην κάτω μεριά του οχήματος. Ο πρώτος αυτοματισμός πραγματοποιείται με τη βοήθεια του αισθητήρα κλίσης. Ο κινητήρας που ανεβάζει τον βραχίωνα θα σταματήσει μόλις η τιμή του αισθητήρα κλίσης γίνει 3. Μόλις δηλαδή ο βραχίωνας έρθει κάθετα. Ο αισθητήρας κλίσης χρησιμοποιείται και στον δεύτερο αυτοματισμό. Ο κινητήρας που κινεί το δεύτερο μέρος του βραχίωνα θα σταματήσει μόλις ο αισθητήρας κλίσης πάρει την τιμή 0, δηλαδή είναι οριζόντια. Για την ακριβή θέση του τελικού βραχίωνα χρησιμοποιήσαμε και χρονοκαθυστέρηση. Στον τρίτο αυτοματισμό, το EcoBot προχωρά και αναζητά τη θύρα για να δώσει τα καλώδια του ρεύματος. Στην πορεία του αυτή χρησιμοποιούνται δύο αισθητήρες απόστασης. Όσο οι αισθητήρες ανοιχνεύουν μαύρη γραμμή, το EcoBot προχωρά. Όταν φτάσει στη θύρα, οι δύο αισθητήρες απόστασης βλέπουν άσπρο χρώμα και έτσι ο κινητήρας σταματά. Η διπλή γραμμή αποτελεί μέρος της συνθήκης που θα επιτρέπει στο EcoBot να αναγνωρίζει την αλλαγή της στάθμης του νερού σε περίπτωση πλημμυρίδας ή άμποτης. Έτσι, θα μπορεί να ρυθμίζει το ύψος του τελικού βραχίωνα ανάλογα και να αποτρέπεται η τάση τέντωμα των καλωδίων. Αντίστοιχα, οι ίδιοι αυτοματισμοί χρησιμοποιούνται για μάζεμα και κατέβασμα του βραχίωνα. Όταν το EcoBot επιστρέφει, η τιμή του current του hub στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο κινητήρας που κινεί όλη την κατασκευή θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε ότι επέστρεψε στη θέση του. Έτσι, όταν η τιμή του current γίνει μεγαλύτερη από 500, καταλαβαίνουμε ότι το EcoBot έχει φτάσει στο τέρμα και ο κινητήρας απενεργοποιείται.